αντιμετωπίζει τόσα χρόνια. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ, τον Βασίλη τον Παπά, να ξεκινήσει την ομιλία στη συγκέντρωσή μας. Δυστυχώς, ξεκινάμε σε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες αυτή την κινητοποίηση. Όμως ο κόσμος που είναι μαζεμένος, και το λέω γιατί αυτοί που πραγματικά ακούνε είναι αυτοί που είναι μόνο μέσα στην αίθουσα του ομιλίου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο φαγέ και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος έξω από το ομίλιο. Ο καιρός δεν βοήθησε να γίνει, συγγνώμη, αυτή η συγκέντρωση στην πλατεία. Ευτυχώς που ο Δήμαρχος μας έδωσε το χώρο εδώ και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, που στη συνέχεια βέβαια θα είναι σε πορεία προς τα βουλευτικά γραφεία. Χιώτες και χιώτισες, με τη σημερινή μας κινητοποίηση, με το πανεργειακό κλείσιμο επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Δήμου και Περιφέρειας, με τη μαζική μας συγκέντρωση δείχνουμε τη δύναμή μας και τη θέλησή μας να επιβιώσουμε. Αυτή τη φορά δεν είμαστε μόνοι μας. Το πρότειναν. Και ξέρετε, τούτη την ώρα θα το καταθέσω. Όσο καιρό γίνεται ο αγώνας για το προσφυγικό μεταναστευτικό, ξέρετε τι συζητήθηκε κάποια στιγμή? Να γίνουν τα νησιά Λαμπεντούζα. Δήθεν ότι το συζήτησαν ακραία κόμματα της Ευρώπης. Άρα, μέσα στο μυαλό όλων αυτών, τι υπάρχει? Να μας παραδώσουν. Αυτό υπάρχει. Διότι βλέπουμε την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Όταν λοιπόν υπάρχει το αυγό του φιδιού, θα βγει και το φίδι. Αργά ή γρήγορα θα βγει και το φίδι. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ή θα αποφασίσουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο, ή τελικά θα πεθάνουμε. Όχι, δεν θα πεθάνουμε. Θα ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο, είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Ευχαριστώ. Ιδιαίτερες αυξημένες προσφυγικές ροές που δέχεται το Βόρειο Αιγαίο κατά τους τελευταίους μήνες έχουν επιφέρει σημαντική βλάβη σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά ανατρίτητα έχουν πνίξει κέρια των τοπικών τουριστικών προϊόντων. Ακυρώσεις διανυκτερεύσεων καθημερινές, ακυρώσεις προσεγγίσεων κουραζιοπλέων μηδαμινές, συγκλώσεις της τουριστικής περιόδου, ακυρώσεις συνεδρίων. Το εισόδημα που προέρχεται από το κλάδο του τουρισμού έχει σημαντικά συρρυκνωθεί, βυθίζοντας συνολικά το τοπικό επιχειρήν. Οι επιπτώσεις της ανάλογου για τις δυνατότητες μας όπου των προσφύγων έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο των παροχημένων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν οι νησιώτες, υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, κοινωνικής πρόνοιας, συγκοινωνίες κτλ. Καθώς λόγω της σημαντικής εμπλοκής τους με τη διαχείριση των προσφύγων, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκές σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολιτεία, αλλά ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα των σοβαρών μειονεκτημάτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα, όπως είναι η απόσταση από το κέντρο, ο θαλάσσιος διάβλους, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης των πολιτών σε μείζωνα θέματα υγείας με την Αθήνα, ο χρόνος και το υψηλό κόστος μεταφοράς των προϊόντων και των καυσίμων, τέλος οι ίδιες οι μετακινήσεις των πολιτών. Άλλωστε, γι' αυτό παραδεκτά η νησιωτικότητα εμπεριέχεται στο άρθρο 101 του Συντάγματος και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4 Δευτέρου του 2016 περί της ειδικής κατάστασης των νησιών. Γιατί κόσμο μιλάμε, έτσι.
κεφαλή της πορείας είναι στην τράπεζα που ξεκινήσαμε. Είναι χιλιάδες κόσμος και ακόμα το τέλος ακόμα δεν έχει αδειάσει το μύριο, δηλαδή ακόμα έπαιρνε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι μια κινητοποίηση που πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλη για ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα, έτσι, το ΦΠΑ αφορά τους πάντες βέβαια, αλλά κυρίως δεν μπορεί. Δεν ξέρω πόση ώρα μετράτε εσείς, πόσα λεπτά μετράτε, αλλά είναι ακόμα κόσμος έρχεται πίσω από το μύριο. Για κάνω και ένα πανό το οποίο είναι πίσω. Θεωρώ ότι είναι κόσμος που είναι σε μέγεθος εισάξιος και της κινητοποίησης που έγινε στην Πλατίνη κοντά από Πλαστήρα για το προσφυγικό πρόβλημα πριν από 2 μήνες περίπου. Για άλλο ζήτημα βέβαια, κάτω από άλλες συνθήκες, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα υπάρχει κρύο και αέρας. Αλλά ταύτα βλέπετε ότι η πορεία ακόμα συνεχίζεται. Κάμερα δεν μπορεί να δείξει πια, έχουν στρέψει προς την στρατή κύριο Μιχαηλίδη. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και πέραστε κάτι βεβαίως, γιατί είναι ασθενή στο νοσοκομείο. Και βλέπουμε ότι η πορεία δεν έχει ακόμα σταματήσει. Είναι απίστευτος ο κόσμος. Αυτή είναι άλλη μια φάση. Να καταλάβουμε τον όγκο της πορείας. Έχει φτάσει στο γραφείο του κυρίου Μηταράκη. Από τη μία πλευρά και από την άλλη ο κόσμος είναι ακόμα στην αρχή της Κοραή.